Εδώ καταρχάς γινόταν το πανηγύρι. Δηλαδή στις 7. Στις 7 το βράδυ γινόταν, άρχιζε το γλέντι με τα όργανα. Και γινόταν χωρί εδώ. Για την ημέρα, την άλλη μέρα το πρωί που ήταν η λειτουργία, μετά γινόταν χορός, ο πρώτος χορός γινόταν εδώ και στη συνέχεια πηγαίναν κάτω στο χωριό και γίνονταν στα μαγαζιά. Αλλά το χαρακτηριστικότερο ήταν οι λειτουργίες αυτές που γινόταν συχνά, που ερχόμασταν και κοιμόμασταν εδώ το βράδυ. Αυτές είναι οι πιο χαραγμένες έτσι στη μνήμη μας πιο δυνατά. Και η διαδικασία ήταν εξής, ερχόμασταν το βράδυ. Στρώναμε τα πράγματά μας μέσα, τα σεντόνια, τα αυτά, ο καθένας, ή την ψάθα κάτω, γιατί κάποια σπίτια είχαν το προνόμιο να παίρνουν δωμάτιο, να παίρνουν κελί. Και εμείς λόγω οικονόμου, η μάνα μου ήταν οικονόμου. Οικονόμου είναι εκκλησιαστικός τίτλος. Είχαμε αυτό το προνόμιο πάντα, μας δίνανε ένα κελί με κρεβάτια. Και άλλοι που δεν φτάναν κοιμόταν κάτω, με ψάθες. Πολλές ψάθες. Και φυσικά κατά τις 3 η ώρα χτύπαγαν οι καμπάνες και εκεί ήταν ποιο θα πρωτοχτυπήσει τις καμπάνες, να πούμε. Να κρεμνιόμαστε όλοι από τις καμπάνες εκεί, να πιάσουμε λίγο ένα λίγο άλλο. Από 3:30 μέχρι 5:30 γινόταν η λειτουργία και όλοι ήσταν στα σπίτια τους, στις δουλειές τους.